Ακούγεται επίσης, λέει, το όνομα του κυρίου Χαρδούβολη για να πάρει μία θέση στο Υπουργείο Οικονομικών. Του κυρίου. Χαρδούβολη, του πρώην Υπουργού Οικονομικών Κίκα Χαρδούβολη. Δεν είναι για πέταμα. Α, σας αρέσει. Δεν είναι για πέταμα. Εγώ είπα, Σοφία μου, με ρώτησες και όπως λέω, σου λέω, δεν είναι για πέταμα. Γι' αυτό θέλουμε και την άποψή σας, γιατί λέει ουσιαστικά... Δεν είναι για πέταμα. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο υπάρχει και έρχεται, το νέο ποσό, επιβάλλει και ενίσχυση του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή, δίπλα στο κύριο Σκυλακάκη, πιθανόν να καθίσει και κάποιος άλλος για τη διαχείριση του Ταμείου. Δεν είναι. Εγώ θα προτιμούσα... Ποιο θα προτιμούσατε? Τον κύριο που μου είπες τώρα. Ναι. Από τον κύριο Σκυλακάκη. Να σου πω κάτι, επειδή μπορεί κάποιος να φινταλαντεύεται. Ένα προς εκατό. Ένα προς εκατό. Ο Γκίκας υπερτερεί πολύ. Δεν ξέρω αν θα θυσιαστεί ο κύριος Σκυλακάκης για κάποιον άλλον, αλλά ο Γκίκας ξέρει καλά το μάθημα. Όχι, θα συνεργαστούν πιθανόν όλοι μαζί. Λοιπόν, επικουρική ασφάλιση... Και από την πίσω πόρτα μιλάει και με το φίλο μου. Ποιος είναι ο φίλος σας? Έτσι, ο φίλος μου. Πείτε να κάνουμε και καμία είδηση τώρα, κανένα παραπολιτικό σχόλιο. Ποιος είναι ο φίλος σας πίσω πόρτα? Εμένα αυτό σημαίνει, για μένα ρε παιδί μου, αν είναι αλήθεια το ρεπορτάζ που έχεις, ότι ο Γκίκας θα πάει εκεί, έτσι, έχω την αίσθηση ότι θα διευκολύνει την κουβέντα και την ανταλλαγή απόψεων με τον Λουκά. Όχι τις 17 Νοέμβρη. Τον Παπαδήμο. Είμαστε σίγουροι ότι εννοούσατε τον κύριο Παπαδήμο, αλλά πώς θα διευκολύνει την κουβέντα? Δεν ξέρω εσύ, Σοφία. Εγώ λέω κάτι άλλο. Τώρα λέτε το ακόμα πιο σημαντικά πράγματα. Μισό λεπτό. Εκεί που λέγαμε ότι είχαμε μπροστά μας ένα πρόσωπο επιπλέον στο Υπουργείο Οικονομικών που συνδυάζει και κάτι από το παρελθόν, τώρα μου βάλετε και δεύτερο πρόσωπο. Βόμβα, πετάξατε.